ώρα. Πάμε γρήγορα γρήγορα να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Θεοχάρη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι κύριε Μπαλταζή, μια χαρά και ελπίζω και οι ακροτές μας να είναι καλά. Μου αρέσει που λέτε ότι είστε μια χαρά σε αυτή την δύσκολη χρονιά. Να υποθέσω ότι τι. Να υποθέσω ότι τι, ότι έχετε τίποτα στοιχεία τα οποία είναι αισιόδοξα, γιατί εδώ στο εσωτερικό η μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται πως μου τζούρωσε λίγο αυτή την αισιοδοξία που ενδεχομένως να υπήρχε. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι μια πραγματικότητα παγκόσμια θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα ευρωπαϊκή. Και μάλιστα η χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες είναι μάλλον έτσι, γύρω στο μέσο όρο σε σχέση με την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα. Βλέπουμε χώρες με 90% και τα λοιπά, και πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση που κάνουμε, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, είναι συνεχής, είναι δυναμική, είναι καθημερινή και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε από τη μία μεριά να έχουμε μια καλή διαχείριση μέσω της στήρησης αποστάσεων, πρωτοκόλων και ό,τι άλλο χρειάζεται, μια καλή εικόνα που να μας κρατάει μέσα στην αγορά και από την άλλη βέβαια να παροτρύνουμε όλους να εμβολιαστούν, αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή, και για να διασφαλίσουν τη δική τους υγεία αλλά κυρίως για να μην δώσουν τη δυνατότητα στους εαυτούς τους να γίνουν υπερμεταδότες του ιού και με αυτόν τον τρόπο έτσι να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ξέρετε, οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κύριε Θεοχάρη, έχουν ξαναβρεθεί σε σχέση με τον τουρισμό πάντα στο επίκεντρο της κριτικής. Το λέω αυτό γιατί έγινε και πέρυσι, για να ακούσετε έντονη κριτική ως κυβέρνηση εννοώ. Έχετε δίκιο. Ότι βιαστήκατε και πέρυσι να ανοίξετε τα σύνορα, να έρθουν οι τουρίστες. Τώρα βλέπουμε οι τουρίστες να έχουν έρθει και εκεί που οι περισσότεροι συγκλίνουν ως εκτίμηση για τα φαινόμενα αυτά σε πάρα πολλά νησιά που έχουν πια κοκκινήσει είναι ότι υπάρχει απουσία ελέγχων και αυτό κύριε Θεοχάρη το ξέρουν όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει, όλοι όσοι είναι αυτή τη στιγμή σε νησιά για το τι έλεγχοι γίνονται που δεν γίνονται στα πλοία, στην επιβίβαση, στην αποβίβαση και επίσης ένα άλλο μείζον θέμα ότι τα περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επίσης δεν ελέγχονται, λειτουργούν χωρίς μάσκες, παραβαίνοντας νόμους και κανόνες. Τώρα δεν θα ήθελα να γενικεύσω ούτε στο ότι δεν γίνεται καθόλου έλεγχη, ούτε στο ότι τηρούνται τα πάντα με βλαβική ας το πούμε, προσήλωση, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, το θεωρώ υπερβολή. Υπάρχουν σημεία-σημεία και περιοχές-περιοχές, και τα αποτελέσματα βέβαια φαίνονται, έτσι, φαίνονται στα κρούσματα, φαίνεται στην πίεση, την υγειονομική και φαίνεται τελικά στο ότι η κυβέρνηση θα είναι αναγκασμένη κάποιες φορές να πάρει δύσκολες αποφάσεις όπως πήρε στη Μύκονο. Έτσι. Θα το κάνουμε όμως. Σιγά τις δύσκολες τώρα θα σας πω εγώ κύριε Θεοχάρη. Όχι, δά. Σιγά τις δύσκολες. Κλείσατε τέσσερις μέρες. Εντάξει. Εδώ έχει γίνει πια. Είναι μια εβδομάδα, αλλά να πω όμως και το εξής. Αναφερθήκατε στην κριτική. Είχαμε μια κριτική η οποία πολύ συνάδικη. Διότι το γεγονός ότι βραβεύεται η χώρα ότι έχει το καλύτερο σύστημα στον κόσμο για το άνοιγμα του τουρισμού δεν είναι του Θεοχάρη, έτσι. Δεν κάνω τώρα εγώ τον υπερασπιστή της δικής μου πολιτικής διαδρομής, αλλά τον υπερασπιστή της χώρας. Αυτή λοιπόν η λογική, η δυσφημιστική, στην οποία επιδίδεται η αντιπολίτευση για κάποιους, δεν ξέρω αν θα έχει τελικά και μικροκομματικά ωφέλη, είναι νομίζω εντελώς λαθασμένη. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ καλά σχεδιασμένο και υλοποιημένο και οργανωμένο σύστημα. Κατά καιρούς και κατά σημεία προφανώς υπάρχουν είτε υπερβολές, είτε προβλήματα, είτε πράγματα που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή είμαστε από πάνω για να το διορθώνουμε. Σας θυμίζω ότι πριν από καιρό είχαμε θέματα με τα σύνορά μας, τα βόρεια, τα χερσαία. Τώρα δεν ακούμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Γιατί πήγαμε, διευθετήσαμε ό,τι έπρεπε να διευθετηθεί ώστε να λειτουργούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεδομένων των υγειονομικών συνδικών. Το ίδιο σας διαβεβαιώ γίνεται όπου βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Χθες στη Μύκονο βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, για να πάρει μέτρα ιδιαίτερα για την περιοχή αυτή. Ναι, καλά. Να το δούμε όλο αυτό. Να το δούμε. Σε άλλες περιοχές, στις οποίες ενδεχομένως πάλι τοπικά πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Καλό θα είναι όμως
και όπως επέδειξαν πέρσι και όπως επιδεικνύουν στην πλειοψηφία τους φέτος, αλλά θα πρέπει να το πάμε στην απόλυτη υλοποίησή του, να δείξουν και τη σύνεση οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες υλοποιούν τα πρωτόκολλα να τα τηρούν ευλαβικά. Διάβαζα μία μελέτη, μάλλον στοιχεία της Eurostat σε σχέση με τον τουρισμό. Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται πόσο εύθραυστος είναι στο σύνολό του ο ευρωπαϊκός τουρισμός, πως έχει σώσει ένα μέρος της παρτίδας και πέρυσι και φέτος, εκτιμούν για φέτος, ο εσωτερικός τουρισμός, και έχει και στοιχεία για την Ελλάδα. Η Eurostat μας λέτε τι ακριβώς είναι αυτά τα στοιχεία και που αναφέρονται? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι εύκολο να γίνεται δηλαδή μια σύγκριση με άλλες χώρες. Θα δώσω το απλό παράδειγμα. Η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό και μάλιστα περίπου ισοδύναμο με τον πληθυσμό τον οποίο υποδέχεται εξωτερικός τουρίστες. Εμείς έχουμε 3,5 φορές παραπάνω τουρίστες από το εξωτερικό από όσοι είναι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι πάνε διακοπές εσωτερικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα μεγέθη από αυτή την άποψη είναι πολύ διαφορετικά. Ναι, αλλά δεν το κρίνω έτσι και συγγνώμη που σας διακόπτω. Διάβασα παραδείγματος χάρη, κύριε Θεοχάρη, πως ο Ιούλιος έκλεισε με μείον 19% για την Ελλάδα στις πτήσεις, στη συνολική κίνηση των πτήσεων σε σχέση με το 2019. Η χώρα μας έχει την πιο γρήγορη επαναφορά, ιδιαίτερα φέτος, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως πρέπει να τονίσω, τα νούμερα είναι θετικά και θα τα πούμε. Απλώς ήθελα να τονίσω και ότι ξεκινάμε και από μια ακόμα χειρότερη θέση. Διότι είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, άρα δεν είναι εύκολο να έρθεις οδικά, όπως πας στην Αυστρία, πας στην Κροατία, πας στην Ελβετία, πας σε διάφορες κεντρικές χώρες, πολύ πιο εύκολα. Ακόμα και στην Ισπανία, από τη Γαλλία, είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει κανείς και να φτάσει μέχρι και την Πορτογαλία. Έχουμε λοιπόν πρώτο ντεζαβαντάζ ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πολύ περισσότερους τουρίστες από ότι έχουμε πολίτες. Δεύτερο ντεζαβαντάζ ότι είμαστε στην άκρη και συνεπώς ο οδικός τουρισμός είναι πολύ πιο μικρό σε μέγεθος σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτά τα δύο ντεζαβαντάζ εμείς τα ξεπεράσαμε και είμαστε η πρώτη χώρα σε επαναφορά σε σχέση με το 2019 από όλη την Ευρώπη. Αυτό το είδαμε με την κρουαζιέρα, το 50% γίνεται στη χώρα μας, τις κρουαζιέρες που γίνεται φέτος. Το είδαμε με τις πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα η Ιταλία δεν έχει τις ίδιες πτήσεις που έχουμε κι εμείς. Το βλέπουμε με την θέληση για να ταξιδέψουν. Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, οι οποίοι έρχονταν σε αριθμούς οι οποίοι. Και οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στα Ιόνια φέτος. Δεν ξέρω πώς μπορεί η εικόνα να αποκατασταθεί και η πραγματικότητα, μάλλον. Έχει ήδη αποκατασταθεί στα Ιόνια, αυτό είναι το καλό. Και διότι διαφοροποιήθηκαν όλο αυτό το διάστημα που έλειπαν οι Βρετανοί τουρίστες, αλλά κυρίως διότι με το άνοιγμα πράγματι οι Βρετανοί ξεχύθηκαν, να το πω έτσι, στη χώρα μας, η οποία και εκεί πέρα είναι στις πρώτες θέσεις, αν όχι πρώτη, στις προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών. Συνεπώς βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι επιθυμητή. Ο κόσμος θέλει να έρθει. Από τον Τζεφ Μπέζος, τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου, μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος μαζεύει από το ειστέρημά του για να πάει αυτές τις δύο. Καλά, τον Τζεφ Μπέζος τώρα εσείς τον αναφέρετε, κύριε Θεοχάρη, γιατί ενισχύει το περίφημο brand, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εντάξει, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όμως νομίζω, καταλαβαίνω πως είναι μία ακόμα σεζόν, πώς να την πω, μία σεζόν ασανσέρ, σας το πω έτσι. Και ανεβοκατεβαίνει και εξαιρετικά δύσκολη. Κατά συνέπεια, τι σημαίνει αυτό? Παρακαλώ. Μας έχουμε ακόμα δύσκολα. Έχουμε 4 εβδομάδες. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Οι οποίες είναι κρίσιμες και δύσκολες. Το γεγονός ότι σήμερα η Γερμανία βάζει στην πιο κόκκινη βαθμίδα την Ισπανία με πλήρη καραντίνα για όλους, ανεξαρτήτως εμβολιασμένοι ή όχι, βλέπετε ότι δημιουργεί ανασφάλεια στον κόσμο, σταματάει τις κρατήσεις γενικότερα, όχι μόνο στην Ισπανία. Δημιουργεί δηλαδή μια σειρά από ζητήματα και βέβαια η χώρα μας παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί ανοιχτή σε όσο γίνεται περισσότερες αγορές. Αυτό είναι συνάρτηση και των κρουσμάτων και της υγειονομικής κατάστασης. Φοβόμαστε ότι οι Γερμανοί θα βάλουν και την Κρήτη μέσα σε αυτή την απαγόρευση.
κύριε Θεοχάρη, γιατί εκεί στον με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων νομίζω ότι κινδυνεύουμε, μπήκαμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, με τον ECDC έχουμε την κηρύττει στο βαθύ κόκκινο. Εγώ θα σας πω ότι αυτή είναι μια μάχη της εβδομάδας, κάθε εβδομάδα. Είναι μια μάχη που την παλεύουμε με το Ισραήλ, την παλεύουμε με τη Γερμανία. Την παλεύουμε, αλλά είναι και ανεμβολίαστη στην Κρήτη εντωμεταξύ. Δηλαδή, δυστυχώς, μονάζει για δικά μας, να πούμε και αυτό το στοιχείο. Βεβαίως, να το πούμε και γι' αυτό το μήνυμα μου τώρα που βρέθηκα στην Κρήτη ήταν απλό και σαφές. Πρώτον, υγειονομικά. Η κατάσταση, το βλέπετε ότι τέταρτο κύμα σε κρούσματα έχουμε, τέταρτο κύμα σε νοσηλείες, θανάτους και διασωληνώσεις δεν έχουμε ακόμα, έτσι, δεν έχουμε αυτή την αύξηση που βλέπαμε στα προηγούμενα. Καλά, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε εκεί όμως, κύριε Θεοχάρη. Θέλουμε να το έχουμε, αλλά θέλω να πω ότι οι εμβολιασμοί έχουν αρχίσει και δημιουργούν το κοινωνικό αποτύπωμα, αν θέλετε. Το κοινωνικό αποτέλεσμα έχει έρθει ήδη από τους εμβολιασμούς, γιατί τόσοι από εμάς έχουμε εμβολιαστεί. Δυστυχώς οι άνθρωποι υγειονομικά που δεν εμβολιάζονται πρώτα και κύρια χτυπάνε τη δικιά τους υγεία και τους εαυτούς τους. Έτσι, αυτή είναι η πιο ευάλωτη. Πείτε μου κάτι, θα γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλα τα επαγγέλματα του τουρισμού, όλα τα επαγγέλματα της αλυσίδας του τουρισμού, από τα ξενοδοχεία μέχρι τα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα? Αυτή είναι μια κίνηση η οποία δεν είμαστε ακόμα διατεθειμένοι. Πότε, στο τέλος της σεζόν θα το κάνουμε? Θα σας πω λοιπόν το εξής. Όσο η κοινωνία, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση δυστυχώς, η οποία όπως έκανε στροφή προς τα αριστερά για να φτάσει στο κέντρο, τώρα κάνει στροφή υπέρ των αντιεμβολιαστών ώστε να πετύχουμε εμβολιασμό. Δηλαδή αυτό είναι προφανές ότι είναι ένας γενικευμένος πολιτικός αληθωρισμός. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία της υποχρεωτικότητας των υγειονομικών και της σιγουριάς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι στη διασφάλιση υγείας θα προστατεύουν την υγεία και με τις ατομικές τους πράξεις. Αυτό λοιπόν θα γίνει και συγχρόνως έχουμε δώσει εργαλεία στους ξενοδόχους, στις επιχειρήσεις εστίασης, είτε μέσω της μεταφοράς κάποιου να μην έχει επαφή με τον πελάτη αν δεν είναι εμβολιασμένος, γιατί πια έχει την υποχρέωση να δείχνει ότι είναι ή δεν είναι εμβολιασμένος, είτε μέσω των πολλαπλών τεστ τα οποία πρέπει να γίνουν την εβδομάδα. Εντάξει, κύριε Θεοχάρη, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα τεστ δεν γίνονται και το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Το να μπουν να δηλώσουν σε μία πλατφόρμα ένα τεστ αρνητικό είναι εύκολο, δεν είναι κάτι. Τα τεστ των επιχειρήσεων. Γιατί δεν υποχρεώνεται λοιπόν να είναι COVID-free με το σήμα επάνω η κάθε επιχείρηση? Να το ξεκαθαρίσουμε. Τα τεστ των επιχειρήσεων, τα οποία είναι και rapid, δεν είναι μόνο self-test, γίνονται. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι δεν γίνεται, διότι περνάνε από κάποιο εργαστήριο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Τα rapid, ναι, τα self, όχι. Rapid, λοιπόν, στον τουρισμό και στην εστίαση έχουμε και ένα rapid. Εκτός από το self-test, έχουμε και ένα rapid ως υποχρέωση. Ναι. Και σας διαβεβαιώ ότι ακριβώς επειδή έτσι επιτρέπει ο νόμος, οι περισσότερες επιχειρήσεις μετακυλίουν αυτό το κόστος στους υπαλλήλους τους. Και όταν το μετακυλήσουν το κόστος, βλέπουμε ήδη μία κίνηση για να αποφύγουν και αυτό το κόστος, να πάνε να εμβολιαστούν για να σιγουρέψουν ότι γλιτώνουν όλη αυτή και την ταλαιπωρία, γιατί είναι και μία ταλαιπωρία να τεστάρεσαι κάθε δύο φορές και τρεις φορές την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, βλέπουμε κάποιες κινήσεις που γίνονται παράλληλα με την υποχρεωτικότητα στα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και όταν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας θελήσουν να επεκτείνουν σε άλλες κατηγορίες, θα το κάνουν. Αν σας ρωτούσα, κύριε Θεοχάρη, να κάνετε μια εκτίμηση για το όταν τραβήξετε τη γραμμή, συν ή πλην θα είναι τελικά ο απολογισμός της φετινής χρονιάς στον τουρισμό, τι θα μας λέγατε? Ο απολογισμός της φετινής χρονιάς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να είναι οικονομικός και αριθμητικός. Είναι λάθος, γιατί εγώ σας λέω ότι η χώρα μας κέρδισε τόσα πολλά από την περσινή δουλειά, αυτή για την οποία λιδωρήθηκε η κυβέρνηση, κέρδισε τόσα πολλά, γιατί η επιτυχία της φετινής χρονιάς είναι πάνω στις θετικές εντυπώσεις όλων όσοι πέρσι, παρόλες τις προσπάθειες των υπόλοιπων κυβερνήσεων να τους κρατήσουν στον εσωτερικό τουρισμό και όλο αυτό το φόβο που υπήρχε, ήρθαν στη χώρα μας, είδαν το σύστημα λειτουργεί και γύρισαν πίσω στη Γαλλία. Αυτό είναι η μία ανάγνωση. Μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση, γιατί μας καίει πάρα πολύ και μας αφορά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ο τουρισμός επηρεάζει την οικονομία της χώρας, τον έχουν χαρακτηρίσει τον τουρισμό στη βαριά βιομηχανία. Αυτό που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, ότι πάμε για το 60% του 19, εάν δεν στραβώσει ο Αύγουστος, το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Ισχύει?
Εγώ δεν θέλω να υποκύψω στις υπερβολές είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είπα πριν από 2,5-3 μήνες ότι φέτος θα έχουμε καλύτερη χρονιά από πέρσι, mm-hmm. όλοι και στην αγορά και στο δημόσιο διάλογο μου έλεγαν γιατί τα λες αυτά ενώ δεν υπάρχουν κρατήσεις, είναι όλα παγωμένα, η χρονιά αυτή είναι πολύ χειρότερη κτλ. Κτλ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Τώρα, ενώ παραμένω εγώ σε αυτή τη γραμμή, τώρα μου λένε όλοι πάμε στο 50, πάμε στο 60 ή πάμε. Άντε στο να δούμε ποιος θα δικαιωθεί, κύριε Θεοχάρη. Εγώ σας λέω, λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μια χρονιά η οποία θα είναι απόλυτα επιτυχημένη και σε όρους οικονομικούς. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η όρη της ποιότητας, είναι το brand της χώρας. Αυτό θα γεννάει για τα επόμενα 3, 5 ή και 10 χρόνια. Ναι, ναι, γιατί αναπτύσσει μια δυναμική αυτό. Ακριβώς, σωστά. Γιατί, και ξέρετε και κάτι, αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές μας οι κύριοι είναι όλοι κλειστοί. Έτσι, διότι δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν με σωστό τρόπο και την διαχείριση της πανδημίας και το άνοιγμα το τουριστικό. Τη στιγμή που οι συμφωνίες για το 2022 μεταξύ Tour Operator, Travel Agent και ξενοδοχείων συζητιώνται και διαμορφώνονται, mm-hmm. αυτό μας δίνει έτσι καλά ψήγματα, καλά vibes που το λέμε στα ελληνικά, ναι. για την επόμενη χρονιά. Άντε να δούμε. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι να έχετε. Για χαρά σας. Γεια σας.